Ακούστε να σας πω. Καλό είναι στον κάθε κλάδο να αποφασίζουν οι εμπλεκόμενοι. Και θεωρώ ότι η απόφαση του αν θα ανοίξει η αγορά ή όχι είναι απόφαση των εμπόρων. Άρα λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε στήσει μια κάλπη, περιμένουμε την εμπορία του κόσμου, του εμπορικού κόσμου της πόλης μας, για να δούμε τι ακριβώς μας λέει. Εγώ πιστεύω ότι η αγορά δεν θέλει τις Κυριακές, δεν θέλει αύξηση ούτε καν αυτό το Κυριακό που έχουμε το 7. Πολλοί μάλιστα μας λένε ότι δεν θέλει ούτε καν τις 7. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις για περισσότερες Κυριακές. Κανείς δεν θέλει τις 52 Κυριακές. Όταν λέμε κανείς, ούτε οι περιβόητες τουριστικές περιοχές που αναφέρονται, θέλω να σας πω ότι δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση, γι' αυτό και το παλεύουμε, δεν θέλει τις 52 Κυριακές. Η αγορά της Θεσσαλονίκης θα προσαρμοστεί περίπου εκεί που λέει και ο Δήμαρχος μας. Εμείς σήμερα έχουμε 10 εκλογές στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε για την πόλη. Αν μέσα σε αυτές τις Κυριακές έρθει και προσθεθεί μια Κυριακή της Αγρότικα, παραδείγματος χάρη, ή κάτι άλλο, αυτό το δείξει η αγορά. Πάντως η αγορά στο σύνολό της, οι συνάδελφοί μας, είναι κατά των Κυριακών, είναι κατά ακόμη και αυτών των 7 των υποχρεωτικών. Θα ανοίξουν μόνο οι περιοχές οι οποίες έχουν κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον για τις Κυριακές και η υπόλοιπη αγορά δεν θα ανοίξει. Εμείς σαν εμπορικός σύλλογος, όποια απόφαση και να πάρει το Υπουργείο, πήραμε τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την προηγούμενη Δευτέρα που λέμε ότι θα βγαίνουμε και θα λέμε τα καταστήματα κλειστά. Δηλαδή, πρώτο παράδειγμα, σας φέρνω την Κυριακή τώρα του Ιουλίου, στις 19 Ιουλίου, όπου δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουν τα καταστήματα. Μπράστηκε μια μέρα την εβδομάδα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, πρέπει να βρεθούμε σαν οικογένεια όλοι μία μέρα την εβδομάδα, mm-hmm. τουλάχιστον. Είναι απογορευτικό να μας την πάρουν και αυτοί. Ίσως θέλουν οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, να θελήσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, τουλάχιστον τα μικρά τα μαγαζιά, σε αυτό το εξαντλητικό ωράριο. Δεν γίνεται. Το μέχρι σήμερα δείγμα που είχαμε από τις Κυριακές, ποιο ήταν? Το δείγμα αυτό. Δεν νομίζω. Εγώ είμαι στην περιφέρεια, εμείς δεν είχαμε τίποτε σαν δουλειά. Ό,τι ήταν είναι το κέντρο. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό το δύσκολο πράγμα. Πολύ καλά έκανε και τους συγχαίρω και τους χαιρετώ και το περίμενα γιατί έχουμε επικοινωνήσει μαζί και διότι αυτό είναι το ορθό. Δεν μπορούμε να πάψουμε εν ονόματι δηλαδή ας πούμε επιδιώξεων υλικών, ελληνικών, συμφεροντολογικών κλπ. Να καταργήσουμε τα ιερά και τα όσα της πίστης μας. Όλα τα θρησκεύματα έχουν μια μέρα αργία και εμείς έχουμε την Κυριακή. Θα τη χαλάσουμε? Δηλαδή οι μουσουλμάνοι κάνουν την Παρασκευή, οι Εβραίοι κάνουν το Σάββατο και εμείς θα δουλεύουμε και την Κυριακή? Ήταν πρόκληση. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που έτσι επεφάσισαν.